Σε μια λαϊκή αγορά, ένας νεαρός Ρωσοπόντιος άπλωσε μια κουβέρτα με κάτι ψιλοπτράματα για πούλημα. Απέναντί του, ένας κοτοπουλάς, μόλις τον είδε, άρχισε να το βρίζει. «Τουρκόσποροι, τι θέλετε, ήρθατε εδώ, ήρθατε να μας φάτε το ψωμί μας, να φύγετε, δεν σας θέλουμε». Ο Ρωσοπόντιος δεν ήξερε καλά ελληνικά, δεν καταλάβαινε. Φώναξε τον παππού του, που στεκόταν λίγο πιο πέρα και άκουγε. Εκείνος, ατάραχος, πλησίασε τον υβριστή και του είπε με πεντακάθαρα ελληνικά. «Άκου, παιδί μου, μια κουβέντα θα σου πω και βάλ' την καλά στο μυαλό σου. Εάν εσύ είσαι Έλληνας, εγώ είμαι Έλλην». Ο κόσμος χειροκρότησε με ενθουσιασμό. Έφυγα συγκινημένος κι εγώ που αξιώθηκα να ακούσω ένα τέτοιο ποίημα. Καλώς έρθετε, αδέλφια. Όχι και να σε γένε θα προσφύγες, σα ξένα πόρτα ζουνε, και να σε γένε θα προσφύγες, σα ξένα πόρτα ζουνε, και τα κύματα τη θάλασσας για τεσένε ρωτούνε, και τα κύματα τη θάλασσας για τεσένε ρωτούνε. Αχ, Ελλάδα με κι αν ασπαλγέσαι και εκεί θα πω θα'ντς καμιάν, και πάντα σ' αψιόπα μου θα ζεις αμον την Παναγιάν, και πάντα σ' αψιόπα μου θα ζεις αμον την Παναγιάν. Όχι και τα χελίδωνια σ' έρχονταν πατρίδα μσιβολιάς, και τα χελίδωνια έρχονταν πατρίδα μσιβολιάς, και νέρθεν ο Πόντιον ο γιος αμον τον Οδυσσέαν, και νέρθεν ο Πόντιον ο γιος άμον τον Οδυσσέαν.